Λοιπόν, πάμε στην απίστευτη αυτή ιστορία. Δεν μου δίνουν καμία σημασία. Λες και στο καφενείο. Εγώ πάω στο επόμενο θέμα. Αυτή συζητάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Για ένα λεπτό. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Περιμένετε. Τι είναι? Λοιπόν, μέσα στην κρίση εμφανίστηκε αυτή η προσωπικότητα του κυρίου Αρτέμη Σόρα, ο οποίος έκανε εμφάνιση παρθενική στην εκπομπή μας με την έρευνα για την Τράπεζα της Ανατολής. Τράπεζα της Ανατολής, για όσους θυμούνται, ήταν μια τράπεζα η οποία μάζευε τα χρήματα, τη γατρική της Εθνικής τότε, από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια και μάλιστα τον χρυσό των Ελλήνων της Διασποράς, όπου βέβαια συνέπεσε αυτές οι τράπεζες να συγχωνευτούν και με ισχυρότερη τη θυγατρική. Δηλαδή, αντί να απορροφήσει η Τράπεζα της Ανατολής στην Εθνική, απορρόφησε η Εθνική την Τράπεζα της Ανατολής. Και φυσικό ήταν αυτό, γιατί η μεγάλη τράπεζα ήταν η Εθνική παρόλα αυτά, με ομόλογα τα οποία είχαν και εγγύηση της γαλλικής τράπεζας, σε χρυσό πάντα. Τα χρήματα αυτά, κυρίες και κύριοι, χάθηκαν. Και χάθηκαν διότι μεσολάβησε η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, η κυβέρνηση μεταξύ τα κουκούλωσε. Δεν έγινε ποτέ η συγχώνευση των τραπεζών, γι' αυτό και οι έχοντες τα ομόλογα κατέθεταν από εδώ και από εκεί να πάρουν τα χρήματά τους και όλοι την θεωρούσαν μια θεωρία συνωμοσίας, μέχρι που εμφανίστηκε εκείνο το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα ήθελα να αναφέρω το όνομά του γιατί ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή πλέον, και μας έδωσε τους κωδικούς από τα μεγάλα έργα τα οποία έγιναν από αυτά τα ομόλογα της Τράπεζας Ανατολής. Έργα από το χειρό Ρουπέλ μέχρι τον ηλεκτρικό σταθμό και τα ναυπηγεία. Αυτά τα χρήματα λοιπόν έγιναν από τις μετοχές της Τράπεζας Ανατολής. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν πήραν μία. Και βεβαίως χάθηκαν τα χρήματά τους, τα οποία χρήματα, όπως μας αποκάλυψε τότε ο καλός αυτός άνθρωπος, υπομορφή δανείου χρυσού δόθηκαν στους Εγγλέζους. Ναι. Δηλαδή, οι περιουσίες των Ελλήνων της Διασποράς δόθηκαν δώρο στους Άγγλους. Απίστευτα πράγματα. Ο κύριος Σόρας, από ό,τι κατάλαβα εγώ, λόγω των επαφών που είχα μαζί του τότε, ήταν προστινός κάποιων ισχυρών μετόχων. Όταν λέμε ισχυροί μέτοχοι, από την Ακαδημία Αθηνών, μέχρι διάφορα μεγάλα ιδρύματα, το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, πανεπιστημιακά ιδρύματα, δηλαδή ήταν οι κάτοχοι των μετοχών ήταν σοβαροί άνθρωποι και σοβαρά ιδρύματα και σοβαροί οργανισμοί. Ο κύριος Σόρας εκπροσωπούσε κάποιον ιδιώτη προφανώς. Άνοιξε αυτή την ιστορία και στην πορεία άφησε την ιστορία των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, για την οποία Τράπεζα της Ανατολής, τα ελληνικά δικαστήρια εξέδωσαν την εξής απόφαση, ανάγκασαν την Εθνική να δώσει όλο το αρχείο και το ιστορικό, ούτως ώστε να φανεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Και μετέφερε την υπόθεση στην Αμερική και σε ομόλογα Αμερικής αξίας 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε από μόνα τους αρκούσαν για να σώσουν δύο φορές την ελληνική οικονομία. Δεν θα ήταν μια ιστορία συνωμοσίας ο Αρτέμης Σόρας, εάν το Υπουργείο Οικονομικών δεν εξέδιδε μία ανακοίνωση επισήμως με τη σφραγίδα του νόμου για τον Αρτέμη Σόρα, λέγοντας ότι στις δύσκολες στιγμές του έθνους οι χρυσοθύρες θα πρέπει τουλάχιστον να σεβαστούν αυτά τα οποία, τις δυσίες που υφίσταται ο ελληνικός λαός και κάτι τέτοια. Να δούμε. Στο zoogla.gr έγινε μια σοβαρή δουλειά του Σωτήρη Σκουλούδη που είναι εδώ κοντά μου, θα έρθει τώρα. Ο μεγάλος φοβερός ρεπόρτερ του zoogla.gr που τον βλέπετε στις ταραχές και τα επεισόδια με την φορητή κάμερα. Και ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος, τι να τον εξαφάνισες αυτό. Ναι, να πούμε Μάκη ότι όλο αυτό το ρεπορτάζ τον απορρόφησες. Είναι στο πλαίσιο μιας νέας ενότητας που ξεκινάμε στο zoogla.gr με τίτλο Θεωρίες Συνωμοσίας, στο οποίο μαζί με τον Κωνσταντίνο θα προσπαθούμε να προσεγγίζουμε αντικειμενικά τα γεγονότα, γνωρίζοντας πάντα ότι η αλήθεια έχει πολλές πτυχές. Προσπαθούμε λοιπόν να ερευνούμε τις πτυχές αυτές, όπως πιστεύουμε ότι κάναμε και στο ρεπορτάζ αυτό. Τι σπούδασες στο Πανεπιστήμιο? Στο Πάντιο Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Μάλιστα. Είδατε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τι έρευνες κάνουν. Λοιπόν, δείτε το πρώτο βίντεο. Λοιπόν, βάσει του δικαστηρίου και της απόφασης της 28 Ιουνίου, έμαθε και κατάλαβε
Και όσοι δεν το ξέρουν, είναι γιατί δεν τους επέτρεψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το μάθουν. Ότι τα 600 δις δεν είναι του ώρα. Είναι της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό θέλει να μάθει και αυτό το έχει μάθει. Ο Έλληνας ξέρει ότι αυτά τα ομόλογα, για προσέξτε, αν ήταν χρήματα, μπορεί να ήταν και μαύρα, μπορεί να ήταν και από ναρκωτικά. Όταν όμως έχει να κάνει με αμερικάνικο ομόλογο, όλα τα clearance τελειώνουν. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι τα μαύρα χρήματα η Αμερική τα κάνει ομόλογα και μου τα δίνει εμένα? Δεν γίνεται. Άρα υπάρχει ό,τι πιο καθαρό υπάρχει, διότι είναι ομόλογο αμερικάνικο. Μπορώ όμως να σας πω ότι δεν είναι το συμβόλαιο 600. Το συμβόλαιο το κεντρικό είναι 2.3.875 και δεν είναι 600. Τμήμα από το 2.875 είναι τα 600 και τα 50 της Κύπρου. Σοβαρά δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, κάποιος που παίρνει το ομόλογο βλέπει το κεντρικό συμβόλαιο. Γι' αυτό πάω να σας εξηγήσω. Μου απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών, βάσει του γραφείου του, το διευθυντικό του γραφείο, και μου δηλώνει ότι είναι κυρίες ώρα, βλέπω τα ομόλογά σας και έχω βάλει τρεις μου υπηρεσίες για να κατέβουν τα ομόλογα. Εκεί δεν πάμε σε ελέγχους τώρα. Τα ομόλογα είναι τοποθετημένα, ελεγμένα και απλά τα δένει στο κράτος. Το κράτος πρέπει να τα αποδεχθεί. Δηλαδή, έτσι όπως έρχεται όλη η διαδικασία του λογαριασμού και η κατάθεση των ομολόγων, το κράτος δεν ελέγχει. Έχει έρθει ήδη με διαδικασία. Δηλαδή, ο φάκελος μέσα διαθέτει 4 confirmation από την Αμερική, είναι ήδη νομικά ελεγμένα και τα πάντα, απλά τα αποδέχεται. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Την ώρα που τα αποδέχεται, όμως κατεβαίνουν τα χρήματα. Εφόσον δεν ξαναπαντάει ποτέ ο Υπουργός, μετά από 15 μέρες κατέθεσα μήνυση στους 302 εσχάτης προδοσίας, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Στις έντονες δημοσιογραφικές πιέσεις του Zoom.gr, τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος τηρούν την ίδια στάση σιωπής. Το κατηγορητήριο ήταν ψευδές συνειδήσεις για τα 600, κατάλυση πολιτεύματος, ανησυχία λαού με πανικό και κατάργηση συντάγματος, αλλαγή συντάγματος, συγγνώμη. Τρελές κατηγορίες, ωραία. Όλα αυτά γιατί δεν ψευδεί τα 600. Okay. Στο δικαστήριο λοιπόν ήταν μια δίκη που διήγησε 5 ώρες. Ανταυτού είχε έρθει και ο τραπεζίτης μας από Καναδά, είχε έρθει ο custodial account, είχε έρθει ο διαχειριστής του πορτοφολίου μου και είχε στείλει και τρεις σελίδες ανέκλητο confirmation η Montreal Bank. Αναγνώστηκαν όλα. Ό,τι έχουν γίνει και σε ποιες καταθέσεις. Είχαμε ενημερώσει τη Βουλή τα πάντα. Το δικαστήριο ζήτησε τα πάντα. Ό,τι ζήτησε για τον λογαριασμό. Δηλαδή, θα διαβάσετε την απόφαση και θα δείτε τι επιδείχθηκε στο δικαστήριο και τι απόφαση βγάζει το δικαστήριο επί των 600. Δηλαδή, όλο το παιχνίδι είναι αν τα 600 είναι πλαστά και υπάρχουν ή αν είναι αληθινά. Ότι υπάρχουν και είναι αληθινά. Ενδιαφέρθηκα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Γιατί επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο και θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ καλό. Ανέφερα λοιπόν σε κάποιους παράγοντες για να μην πω το όνομά τους και ξέρω πώς ακριβώς είναι οι μετοχές και ποιος τις έχει και πού τις έχει και πώς γίνεται και ποιος από πίσω και ποιος φαίνεται και ποιος θα μου τις δώσει. Και λέω. Η συμφωνία τους ήταν 27 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό, για την πλειοψηφία του 70% των μετοχών και βάζουμε τα χρήματα κατευθείαν για το γήπεδο. Φέραμε statement ακριβώς γύρω στα 90 εκατομμύρια και για αγορά παιχτών τα πάντα και αυτόματα ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι μεγαλοσχήμονας με πάρα πολλά καταστήματα, μπήκε φυλακή, του διαλύσανε τα μαγαζιά του, χάθηκε τα τηλέφωνα, ξεφανίστηκε τελείως. Έχω δύο φορές που ακούμπησα κοντά. Γιατί δεν πουλιέται η ομάδα, δεν θέλουν να κουμπίσω εγώ και να μπω εκεί μέσα. Μετέπειτα υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν πρέπει να τις ακουμπήσω ακόμα. Δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρο να ακουμπήσω και θα ήθελα πολύ να ακουμπήσω σε μια ομάδα που εγώ θέλω δηλαδή. Έτσι. Σας εξηγώ, κοίτα, σας εξηγώ τόσο όμορφα και σας λέω: μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Πήγαινε, φέρε μου τον Παναθηναϊκό, τελειωμένα συμμετοχές να τον αγοράσω. Πήγαινε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου εξηγήσω. Σου λέω ότι είναι πολύ μπερδεμένο. Κάνω πρόταση. Πήγαινε άρε, φέρε μου τον Παναθηναϊκό στο τραπέζι και θα τον αγοράσω. Και του φτιάχνω και γήπεδο. Έκανα τέτοια προσφορά. Το λέω επίσημα στην κάμερα. Κάντο αύριο λοιπόν, φέρτο μου τις μετοχές. Με ποιον θα μιλήσω. Δεν θέλω να πω παραπάνω ονόματα. Και δεν θέλω να μπαίνω σε χωράφια που δεν είναι δικά μου. Έκανα μια προσφορά και κάποιοι δεν με δεχτήκανε. Οκ, έφυγα. Μάρτιο. Ένα λεπτό. Τι κατάλαβες από αυτή την ιστορία? Η ιστορία αυτή, Μάκη, καταρχήν είναι πολύ πολύπλοκη. Εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος πριν από δύο χρόνια, έχοντας ένα πορτοφόλιο με 600 δισεκατομμύρια και παραπάνω από ό,τι λέει, και τα προσφέρει στην Ελλάδα επίσημα. Με γιατί προτάσεις. Είναι ανάγκη να φοράει μαύρο γυαλί, μαύρη γαμπαρδίνα, με την Πάτρα από πίσω του? Είναι ιδιαίτερο το στυλ που έχει. Ναι. Ο πολύ φιλικός και συμπαθής από κοντά, Αρτέμις Όρας. Κάνει τις προτάσεις λοιπόν αυτές, γίνεται δικαστήριο εναντίον του, γιατί κάποια στιγμή το κράτος το βγάζει στη σέντρα.
διαμέσου του Άδωνη Γεωργιάδη και τον κατηγορεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων κτλ. Το δικαστήριο αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης, τον αθώνει και έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία αναφέρει ότι αποδεικνύει την ύπαρξη των χρημάτων αυτών και μάλιστα ο δικαστής διαβιβάζει το φάκελο στον εισαγγελέα για τυχόν παραλήψη του κράτους. Να δούμε τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μπλοκή. Προέκυψε γιατί ήμουν εκείνη την περίοδο πρόεδρος επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς Βουλής των Ελλήνων. Και τότε ο κύριος Σόρας και οι φίλοι του έλεγαν ότι εκπροσωπούν τους ομογενείς της Αμερικής. Και επειδή εγώ ήμουν ο υπεύθυνος πολιτικός για να μιλάει με τους ομογενείς της Αμερικής, και άρχισα να τηλεφωνώ με όλους τους μεγάλους της ομογένειας και να τους ρωτώ εάν γνωρίζουν κάποιο κύριο Σόρα, διεπίστωσα πολύ γρήγορα ότι κανείς δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια, όταν ανακοίνωσε ότι μαζεύει τα χρήματα αυτά σε μια τράπεζα στο Μόντρεαλ του Καναδά, επικοινώνησα με τον πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα, τον κύριο Ρόμπερτ Πεκ, ο οποίος δήλωσε παντελή άγνοια για το θέμα και μάλιστα μου είπε ότι αν υπήρχαν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια τράπεζα του Καναδά για την Ελλάδα, είναι σίγουρο ότι θα το ήξερα από την κυβέρνησή μου. Μετά λοιπόν από την επαφή με την Ομογένεια και με τον πρέσβη του Καναδά, κατάλαβα ότι όλο αυτό είναι τεράστια πάτη. Είναι ένα φοβερό παραμύθι. Συνέχεια βέβαια. Είδα και τα σχετικά βίντεο όπου ισχυρίζονται οι συνεργάτες του κυρίου Σόρα τα λεφτά προέρχονται από την. Μην γελάσετε που το λέω, γιατί αυτό έχουν πει. Ότι έχουν πουλήσει στον πρόεδρο Ομπάμα μια εξωγήινη τεχνολογία που γνώριζαν οι 12 θεοί του Ολύμπου και η οποία επιτρέπει στα σκάφη να ταξιδεύουν στο σύμπαν χωρίς να καίνε καύσιμα. Και αυτή την τεχνολογία την οποία είχε ο κύριος Σόρα την πούλησε στον Ομπάμα. Ο Ομπάμα του έδωσε 3-3 εκατομμύρια και από αυτά τα 3-3 εκατομμύρια. Έδωσε τα 600 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι τόσο αστείο που δεν αντέχει σε καμία ενός είδους συζήτηση. Δυστυχώς όμως, στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης, όπου ο κόμμος έχει τόσο πολλά προβλήματα, είναι έτοιμος ο καθένας να πιστέψει το οποιοδήποτε παραμύθι. Ο Λευτέρης Ρήνας, μαζί με μια ομάδα πολιτών σε Αμερική και Ελλάδα, ερεύνησε σε βάθος τις τεχνικές λεπτομέρειες των αιτιάσεων του Αρτέμι Σόρα για το ομόλογο και ιδού ποια είναι τα απορίσματά του. Αυτά τα ομόλογα τα οποία έχει στην κατοχή του Σόρας, ουσιαστικά είναι, βασίζονται πάνω σε μια θεωρία συνωμοσίας η οποία έχει κριθεί στα αμερικάνικα δικαστήρια. Υπήρχε κάποιος Αμερικανός πρώην δικηγόρος, ο οποίος θεώρησε ότι το όνομά του είναι trademark. Δηλαδή, αποτελεί πραγματική ιδιοκτησία. Επομένως, αυτό που έκανε είναι ότι όποιος του έστειλε λογαριασμούς, απαντούσε ότι ευχαριστώ πολύ, έχετε γράψει το όνομά μου πάνω στο λογαριασμό. Κοστάται 500.000 δολάρια. Το έκανε με δύο φορές, μέχρι το σημείο που άρχισε να γίνονται καταγγελίες στο Δικηγορικό Σύλλογο. Το έκανε και στο Δικηγορικό Σύλλογο και τον παρέπεψαν για διαγραφή. Το έκανε στο δικαστή, όταν ο δικαστής του κάλεσε η απολογία, του ζήτησε 20 εκατομμύρια, γιατί πάνω στην κλήση είχε το όνομά του, και το διαγράψανε. Και εκεί τελείωσε, γιατί δεν μπορούσε να τα πουλήσει πλέον. Άχρηστα παλιόχαρτα, πού να τα πουλήσει. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Αρτέμις Σόρας, ο οποίος έχει υπογράψει μαζί με τον Βόσνη μια συμφωνία με την οποία είναι ο πληροξούσιος της εταιρείας του Βόσνη, της Red Panther Limited, για την Ελλάδα. You're talking about IBUs, what you're talking about? Yes, I'm talking about the International Bills of Exchange of Stefan Louis Βόσνη. These IBUs are now in Greece. And there's an individual named Artemios Soras, who has a power of attorney from Mr. Stefan Louis Βόσνη, and he's offering these IBOEs to the government, to cities, to organizations and companies, and he says that in 2014, the United States Treasury is going to pay $600 billion based on the IBOEs of Stefan Louis Βόσνη. They're not going to. What you have is phony. It's phony. Πώς γνωρίζουμε ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα τα οποία παρουσιάζονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ως πλαστά, ότι είναι τα ίδια που επιδεικνύει εδώ ο Αρτέμις Σόρας και με αυτά επικαλείται ότι θα σώσει την Ελλάδα και θα αποπληρώσει το δημόσιο χρέος. Ναι, ήταν δύσκολο να το αποδείξουμε αυτό γιατί ο Σόρας και η υπόλοιπη ομάδα, όταν τους ρωτάζει τον Βόσνη, αλλάζουν κουβέντα. Ποτέ δεν πρόκειται να απαντήσουν. Γι' αυτό και όσοι τους περιτριγυρίζουν, θα πρέπει να τους ρωτάνε επίμονα. Αν τα ομόλογα είναι του Βόσνη, πας και πάρουν μια αντρική απάντηση. Για να το συνδέσουμε όμως,
Το πρώτο λάθος που έκανε ξεκίνησε από μια εκπομπή που έγινε στη τηλεόραση, σε ένα κανάλι της Αθήνας, στο οποίο εμφανίστηκαν ο κύριος Σόρας, ο κύριος Παπαδάκης, ο δικηγόρος του, ο κύριος Βαλσαμάκης ή κάποιος άλλος κύριος. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν, και εντελώς τυχαία, άρχισαν να δίνουν διάφορα έγγραφα. Εκεί που έγινε το τραγικό λάθος, είναι ότι ο κύριος Παπαδάκης, γινώντας τις σελίδες αυτού του βιβλίου που έχουν, στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, δείχνει μια σελίδα η οποία περιλαμβάνει αυτήν στην κάμερα, αυτήν εδώ, αυτήν, η οποία περιλαμβάνει τους αριθμούς των IBOEs. Το οποίο είναι? Κάτι. Notarial Certificate, η αριθμή των IBOEs και θα βλέπουμε το όνομα του Στέφαν Λουίς Βόσμου. Σύμφωνα με αυτή τη σελίδα λοιπόν που έκανε το λάθος ο δικηγόρος, δεν είναι να πηδήξει την κάμερα, αποδεικνύεται ότι αυτή είναι μια ιστορία ψευδεπίγραφων πλαστών ομολόγων. Μια πατημάκια που ξεκινάει από την Αμερική, από τον συγκεκριμένο δικηγόρο που μας είπε ο ερευνητής της υπόθεσης, ο Ελευθέριος Ρήνος, ο οποίος από το μυαλό του έβγαλε ένα χρέος 2,83 και το απέτυχε από τα Αμερικάνικα δικαστήρια. Φυσικά τα Αμερικάνικα δικαστήρια απάντησαν ότι είναι τρελός. Και τα ομόλογα αυτά, με κάποιο τρόπο που δημιούργησε ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των ερευνητών, τα έδωσε στον Αρτέμι Σόρα. Έκαναν το λάθος, όπως μας είπε ο Ελευθέριος Ρήνος, να επιδείξουν τον συγκεκριμένο αυτόν αριθμό. Πήραμε και εμείς τηλέφωνο στην Αμερική, στο Υπουργείο Οικονομικών, στον απαντάει αμέσως. Δεν είναι όπως εδώ που στέλνεις αιτήματα, παρακαλάς επίσημες διαβιβάσεις και δεν απαντάνε ποτέ. Εκεί απαντάνε αμέσως και σε έναν δημοσιογράφο από την Ελλάδα, από την άλλη άκρη του κόσμου. Και μας απάντησαν λοιπόν αυτοί ότι τα συγκεκριμένα ομόλογα με αυτόν τον αριθμό είναι πλαστά και μην ασχοληθείτε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Εγώ ευχαριστώ. Και τώρα θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου.